Έλεξε, πάμε, προχωράμε, να μην κάνουμε κοιλιά. Εγώ ήθελα να πω δύο-τρία πραγματάκια μέχρι να τον Καστοριανό. Α, τον έχουμε τον Καστοριανό. Πάμε στον Καστοριανό. Πάμε στον Καστοριανό. Για μιλά, Νίκο. Τώρα ακούγομαι. Τώρα ακούγεσαι καμπάνα, καμπαναριό. Λοιπόν, δεν θα μου πάρει πάνω από 3-4 λεπτά αυτό που θέλω να πω. Ωραία. Η ΑΕΚ λοιπόν, επειδή είχε το καλύτερο ρόστερ, το πιο μεγάλο ρόστερ και ποιοτικό, επειδή είχε το καλύτερο προπονητικό team και επειδή ήταν μια ομάδα η οποία από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο έπαιζε στα κόκκινα τουλάχιστον για 70 λεπτά και έπνιγε τον αντίπαλο, αποδίδοντας κατά πολύ μεγάλα διαστήματα τρομερό ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο, πήρε το πρωτάθλημα. Έχει την βάση και το κορμό για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα του χρόνου και το κύπελλο που είναι πάντα ο στόχος της. Έχει επίσης το προπονητικό team και με 4-5 πινελιές από πάνω ράφι θα διεκδικήσει την είσοδο σε ομίλους του Champions League. Τώρα η ΑΕΚ είχε την ατυχία τον Νοέμβριο να χάσει τον Ελίασον, μέχρι τότε καλύτερο παίκτη της, επειδή πήγε στον Αστέρα Τρίπολης ένας να του κόψει το ποδόσφαιρο, 3 μήνες εγχειρισμένος. Έχασε τον Κατσίνοβιτς 1,5 μήνα χειρισμένο, τον Τσούμπερ επίσης, τον Λιβάη 1,5 μήνα, τον Αραούχο. Παρόλα τα αυτά, και αφού πήγε και έπαιξε με 8-9 ποδοσφαιριστές, με πυρετούς ιός και τα λοιπά στα δύο ντέρμπι, κατάφερε να ξεπεράσει όλα αυτά και τελικά να πάρει το πρωτάθλημα. Όλοι αυτό το λέω. Όλοι είχαν απόλυτο, αυτό... Καστοριάνε. Ο Παναθηναϊκός έχασε το καλύτερο του, τη μισή του. Συγγνώμη λίγο, να τελειώσω λίγο και μετά πες ό,τι θέλεις. Μισό λεπτό να τελειώσω. Okay, εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ έπαιζε μια χρονιά χωρίς τον Ολιβέρα ολόκληρη. Συγγνώμη λίγο, να τελειώσω και μετά πες μου ό,τι θέλεις. Okay. Να ακούσεις εκεί που θέλω να φτάσω και μετά θα σε ακούσω, φίλε. Έγινε. Θυμήθηκαν λοιπόν στον Παναθηναϊκό συγκεκριμένα, γιατί κατανοώ το πόνο, είναι μεγάλος, είναι η πίκρα πολύ μεγάλη όταν φτάνεις εκεί έχοντας το τρίτο ή τέταρτο μεγαλύτερο μπάτζετ. Το κατανοώ. Ήθελες να πάρεις το πρωτάθλημα, αλλά δεν σου κάτσε. Θυμήθηκαν λοιπόν στο προτελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής ολόκληρης του πρωταθλήματος να μιλήσουνε για τον Αϊτόρ, θυμήθηκαν τον Αϊτόρ, θυμήθηκαν το κορονοϊό, θυμήθηκαν την ΕΠΟ, θυμήθηκαν το Μελισανίδη, θυμήθηκαν την ΚΕΔ και τους έφταιγαν όλοι οι άλλοι. Πάντως δοκάρια δεν μέτρησαν. Δοκάρια με μεζούρες δεν μέτρησαν. Θα με αφήσει να τελειώσω, ρετάσω. Εγώ σε σεβάστηκα, ρετάσω. Εντάξει, φίλε, τι σε είπαμε. Εγώ σε σεβάστηκα, δεν σε διέξω. Στην εγώ δεν σε διέξω. Στην Παρμίτα δεν σε διέξω. Στην Άριο Πάγο μπορεί να μιλάμε και εμείς. Ρε σε βάσουμε λίγο να πω τρία λεπτά. Δηλαδή αυτό τι είναι. Δεν σε σέβομαι. Μίλα εσύ ρε Τάσο. Όχι δεν μιλάω εγώ ρε φίλε. Να κάνουμε και κάτι κάποιο διάλογο. Σου είπα τελειώνω σε ένα λεπτό και θα σε ακούσω. Δεν θέλω να τελειώσει, φίλε. Θέλω τη στιγμή που τα λες να πω και εγώ κάτι από εγώ. Γιατί τώρα πει δεν με αφήνει να τελειώσω αυτό που θέλω. Γιατί ξεχάσει να το πει. Α το τελειώσει, γιατί και εγώ δεν θα σου σημείο στον Τάσο. Σημείο όλα αυτά που λες, αυτοί δεν πήραν ζούρα να μετρήσουν δοκάρια. Πάψε να κλαις. Εντάξει το πήρες. Το πήρες και ξέρουμε γιατί το πήρες και ξέρουμε πως το πήρες. Μη μας το πεις Μπαρτσελόνα ρε Καστοριάνε. Φτάνει. Έχει δίκιο σε αυτό. Μη μας το πεις Μπαρτσελόνα. Πολύ ψήλωσες. Έχει δίκιο. Έλα σε μία ώρα και 10 λεπτά. Εγώ ψήλωσα πολύ ρε γατάκι. Έλα τώρα σε μία ώρα και 10 λεπτά Νίκο. Σε μένα εγώ σιγά. Ρε γατάκι εγώ ψήλωσα πολύ. Εσύ ναι. Έχεις ένα υπολογισμό. Εσύ μιλάς στη φετινή ΑΕΚ. Λες και είσαι Ρεάλ Μαδρίτης. Εσύ μιλάς στη φετινή ΑΕΚ. Εγώ δεν θα μιλήσω. Πώς δεν θα μιλήσω. Γιατί να μην μιλήσω εγώ. Για την Ελλάδα Ρεάλ Μαδρίτης δεν είμαι. Εγώ σε έχω δώσει 3 φορές στο τελικό τα τελευταία χρόνια. Πες μου ένα στατιστικό φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα που ήσουν πάνω από την ΑΕΚ. Ένα. Στα πλάγια. Σε κανένα. Ένα. Σε κανένα. Στα πέναλτι. Σε κανένα. Στα πέναλτι. Ένα. Σε κανένα. Γιατί στα πέναλτι. Λέω λοιπόν για να τελειώσω και μετά να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Τελειώνω με αυτό. Να μην ολοκλήρωσε Νίκο. Θυμήθηκαν λοιπόν μετά την ήττα στον Ολυμπιακό. Μόνο που θύλεψε την ποινή άκρη η διαιτησία που είχε. Μόνο αυτό ζήτησε. Θυμήθηκαν μετά την ήττα τον Ολυμπιακό ότι φταίνε όλοι οι άλλοι ενώ μία αγωνιστική πριν λήξει ο πρώτο γύρο ήταν 10 βαθμού μπροστά και κατέληξαν δεύτερη με 5 βαθμού πίσω. Στο τελικό κυπέλλο και τελειώνω, θα φας ένα τετράμπαλο τρέγια συγκυρισμένο για να σταματήσεις να μπαρμπαλάς λίγο γιατί πολύ τραγουδάς. Όπως στους 3 τελευταίους. Εντάξει. Όπως στους 3 τελευταίους. Κόκκινο γιατί φέρω. Πολύ τραγουδάς. Βάλε με ολιβόλαιο να φύγουν οι μεγαλιές από το χτύ από τις γιατί καταγές. Γιατί πολύ τραγουδάς. 3 τελευταίους. Πα. Καταλαβαίνω το κόμπλεξ που έχεις αποκτήσει μετά από τις 3 καρπαζιές απανωτές. Φέτος η φιέστα για τον Νταμπλ θα στη χαλάσει ο Κωνσταντέλιας και ο Ζιβκοβιτς, ξέρεις.
Ο Κωνσταντέλος Ζήκοβιτς. Ο Χέμο. Θα στο χαλάσει. Δώσε ρε κανένα Χέμο να πει το παιδάκι εκεί τώρα, εν πάει τίποτα. Κοίτα, άμα πει και Χέμο, μπορεί να κάνει σεξ καμιά 12 ώρες συνεχόμενα, να ξέρεις αυτός. Έλα μου ρε, πες να ουρίσει και λίγο το παιδάκι. Να ξέρεις. Πες να ουρίσει και λίγο ρε. Άμα το φέρω εκεί στη Στάνη με αυτό που λέει και γίνει αυτό που γίνεται στην Αγγλία με τα πρόβατα, ξέρεις τι ώρα θα περάσουν τα πρόβατά σου. Με τον Κωνσταντέλα. Αλλά μην το ξανανοίξουμε αυτό το θέμα γιατί. Εντάξει, μας ανέβει πάλι. Μην είμαι βέβαιο με την υπέρταση πάλι. Διαφήμιση σε κάνω. Διαφήμιση σε κάνω. Γιατί κακό είναι. Διαφήμιση σε κάνω. Ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε. Καλά είναι αυτό που είδε χθες όλη η Ελλάδα και είδαμε όλοι. Όσο πιο γρήγορα το αφομοιώσετε και το συνηθίσετε, τόσο πιο ανώδυνα είναι αυτά που θα πάθετε την επόμενη πενταετία. Θα σας είναι πιο μαλακό. Κατά κάποιο τρόπο. Κοίτα λίγο, Καστοριανέ. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Εγώ, αν ήμουν Σαββίδης, θα ήθελα να παίξουμε στο Προποτζίδικο. Να το σηκώσω εκεί μέσα στον Αττικό Ουρανό, εκεί στο Προποτζίδικο μέσα. Το σηκώσω. Δεν ξέρω να σηκώσει με σένα. Δεν θέλω το Τσιπουράδικο. Και στο Τσιπουράδικο το σηκώσα με σένα. Αλλά θα ήθελα να σε πουλήσω τρέλα μέσα στο Προποτζίδικο να σου κόψω τον τάμπλ. Και να με θυμάσαι. Όπως θυμάσαι τον Ολυμπιακό φέτος που σου έπρεπε την Παρθενιά. Έτσι, στο Προποτζίδικο να θυμάσαι και εμένα. Πως σου πάρω το τέταρτο σου. Εσύ θα μιλάς για δικές σου παραγγελίες και όχι του κολυμπιακού. Να φας κάτι καρπαζιές αγωνιστικές στον τελικό. Ολυμπιακός. Γιατί μου το παίζεις. Εσέντωσε Ολυμπιακός. Εσέντωσε γνώρισε. Μου το παίζεις και καλά Μπαρσελόνα. Θα Ολυμπιακός φεγε η φλογέρα. Θα σε ξεπατώσω στον τελικό. Θα δεις ένα πάω που δεν το έχεις ξαναδεί. Γιατί εκεί θα παίξω ψιλοκομπλέ θα παίξω να ξέρεις. Ο Σαββατζόκο έχει μια τρομπέτα, είσαμε άστο τώρα. Τρεις φορές τις έπαιγε συνεχόμενες καρπαζιές. Αλλά τέτοιο κάζο δεν στο ξανακάει καμιά ομάδα. Τέσσερις θα γίνουν τώρα. Τέσσερις. Αυτό θα το δούμε. Εγώ τέσσερις. Δεν έχει να δούμε τίποτα. Εγώ σου πάνε δίνω και τίποτα. Βάντζο, τρέγια. Πάνε παίξτε από τώρα. Θέλεις να βάλουμε ένα στοίχημα και να σου δώσω τρία γκόλα βάντζο. Τι να μου δώσεις. Ένα στοίχημα και τρία γκόλα βάντζο. Το πάνω και εγώ αυτό το στοίχημα. Φέτος κέρδισε το πιδάσα. Πήγα να πάρω λάδι από την εκκλησία, δεν το δέχτηκα, τα επέστρεψα τα λεφτά. Όχι, ρε φίλε, όμως. Αφού μαθημένος είσαι σωστός. Όχι, δεν λέω για σένα. Λέω κέρδισε ένα στοίχημα. Αφού σε έχω μαθημένος στις 4. Δεν θα εκμεταλλευτώ την οπαδική σου τάση. Γιατί τώρα, άμα θα σου βάλω το στοίχημα 200 ευρώ, θα τα κλαις και θα δες 4 μέρες να αρμέγεις για να τα βγάλεις. Κατάλαβες. Οπότε αν ήταν να παίξω 200 ευρώ σε 4 μέρες, ρε φίλε, θα χαλάξει επάγγελμα. Ένα μπράβο. Τα ακούει ο Λαουτζίκος αυτά που το γάλα πήγε να παρουσιάσει. Αυτά είναι. Ο Λαουτζίκος θα σκάτσε 18 ώρες σε προσγειώσω και μετά να με θα σε προσγειώσω ανώμαλα στο κύπελο. Οπα, και θα σε ξεπατώσω τηλεοπτικά γιατί θα είμαστε και μαζί παρέα στην καμπάνα. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον. Μαζί θα είμαστε παρέα στην καμπάνα. Θα έχει ενδιαφέρον. Άκουσε με τρέγια, εύχομαι στο 15ο λεπτό που θα τη φάει ήδη γκολ. Ναι, ναι. Να αντέξεις και να μην φύγεις από το πάνελ. Ναι. Εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω η θάλασσα τι απόσταση έχει στο τόπο σε ώρα, από το ξενοδοχείο. Δεν έχω φύγει ποτέ από το πάνελ. Ωραία, φίλε μου, χαίρομαι γι' αυτό. Δεν ξέρω τι απόσταση έχει η θάλασσα εκεί στο Τόσκα από το ξενοδοχείο. Δίπλα είναι, παραλιακά είναι. Ωραία. Εκεί δίπλα. Θα πας για γαργάρες μετά το 4-0. Να πάρεις μεζούρα πριν το μάτς. Εκεί θα πας για γαργάρες. Πάρεις μια μεζούρα πριν το μάτς. Να έχετε τα δοκάρια σας όσο προβλέπει ο κανονισμός. Να έχετε τα δοκάρια σας όσο προβλέπει ο κανονισμός. Η πρώτη ομάδα φέτος στη Super League που μέτρησε δοκάρια ήταν ο ΠΑΟΚ στην έδρα της ΑΕΚ. Ναι. Γι' αυτό τσιμουδιά. Παίχτηκε όμως το μάτς. Αφού ήταν κανονικά τα δοκάρια. Δεν παίχτηκε άλλη μέρα και την ώρα παίχτηκε. Αφού ήταν κανονικά τα δοκάρια. Πώς θα μην παίζω. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Η πρώτη ομάδα. Τεκμηριωμένα και ψάξτε το, που φέτος μέτρησε δοκάρια στο πρωτάθλημα ήταν ο ΠΑΟΚ στην Αγιά Σοφιά. Τεράστιο μήνυμα. Τα πρώτα του Καστοριανού φωνάζανε μπάεκ. Νίκο.